Πρέπει να πούμε ότι είναι πρωτοφανή τα επεισόδια τα οποία εκτυλήθηκαν μπροστά στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Μάχες στήθος με στήθος ανάμεσα στους εργαζόμενους από τη μία και τους αστυνομικούς από την άλλη και εκτεταμένη κρίση δακρυγόνων και καπνογόνων. Πρέπει να σας πούμε ότι είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου, ο οποίος είχε έρθει από άλλη περιοχή, είναι εργαζόμενοι στην Καθαριώτα. Έχουν έρθει εργαζόμενοι στην Καθαριώτα από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να στηρίξουν τους συναδέλφους τους στο Δήμο Θεσσαλονίκης, καθότι επρόκειτο σήμερα να εκπονηθεί διαγωνισμό, ώστε ιδιώτης να αναλάβει για τον επόμενο ένα χρόνο την επισκευή και τη συντήρηση όπως και τον έλεγχο των 71 απορριμματοφόρων. Ήταν κάτι το οποίο το είχε προαναγγείλει ο κύριος Μπουτάρης. Όλο αυτό κοστολογείται 2,3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται από τους εργαζόμενους εξαιρετικά μεγάλο, αφού οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι με 140.000 ευρώ μπορούν να τα επισκευάσουν και με τα 2,3 εκατομμύρια είτε να αγοράσουν 29 απορριμματοφόρα ολοκένουργια, είτε 30 τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για 2 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι οι εργαζόμενοι αυτό το οποίο καταγγέλουν είναι ότι εδώ και 1,5 μήνα ο ιδιώτης, ο οποίος από ό,τι μας λένε οι πληροφορίες μας είναι ένας και μοναδικός, αυτός πρόκειται να χτυπήσει εντός εισαγωγικών το διαγωνισμό, επισκευάζει 16 απορριμματοφόρα. Και αυτός ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός όπως το χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι. Απλά και μόνο για να καλύψει αυτόν τον 1,5 μήνα της επισκευής. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Μπουτάρης, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριώτας είναι στη Βιέννη, εκεί όπου ενημερώνονται για το πώς μπορούν να κινηθούν με τον καλύτερο τρόπο για τα απορριμματοφόρα, έτσι όπως κινούνται και στην Ευρώπη. Νωρίτερα όμως να σας πούμε ότι εκτός από τη συμπλοκή και μάχη στήθος με στήθος, είχαμε τον έναν τραυματία, λιγότερο τραυματισμένους κάποιους άλλους εργαζόμενους με αμυχές, ενώ είχαμε και τη λιποθυμία μιας εργαζόμενης. Αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων είναι ότι το Δημαρχείο τελεί υπό κατοχή και κάλεσε τον εισαγγελέα να παρέμβει για να το απελευθερώσει. Ο πρόεδρος ΠΟΕΟΤΑ, ο οποίος δέχθηκε κατά πρόσωπο τα δακρυγόνα Πόπη, αυτό το οποίο κατήγγειλε είναι ότι σε πάρα πολλούς δήμους οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι γιατί έχουν δεσμευτεί τα χρήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ανάμεσα αυτούς που δεν πληρώνονται είναι εργαζόμενοι στο Δήμο της Έδεσας και σε 3 δήμους του νομού Ημαθίας.